διαβάσουμε εκείνο που διαβαζόταν σήμερα, ήταν μόνο Κυριακή, χωρίς να είναι γιορτή του Αγίου Τέμπλου. Θα βρούμε σε αυτά τα κείμενα, όπως και σε όλα τα ευαγγελικά αναγνώσματα, θα βρούμε κάποια στοιχεία τα οποία ίσως μας προβληματίσουν. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα ιερά λόγια είναι ίσως όχι ο πλέον κατάλληλος. Αναφέραμε χτες, για όσους ήσασταν, το πόσο ο Κύριος μας τελείωνε τα κηρύγματά του. Και η φράση που πολλές φορές έλεγε ήταν το «έχω νότα που είναι ακουέτο». Γιατί, αδελφοί μου, πολλά διαβάζουμε, πολλά λέμε εμείς, πολλά ακούτε εσείς, αλλά δυστυχώς ούτε και εμείς ως κηρυκτοί, ούτε και εσείς ως λαϊκοί κάνουμε πολλές φορές αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έτσι σήμερα, στο ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα, είδαμε έναν άνθρωπο αυτοδικαιωμένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος, ακολουθώντας την ψευδές της, είχε πείσει τον εαυτό του ότι είναι καλός, ότι είναι τίμιος, δίκαιος, ότι είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και πατώντας πάνω σε αυτή την ψευδαίσθηση, είχε καλλιεργήσει και τον εγωισμό. Και πλησιάζει τον Κύριο και τον ρωτά τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Και ο Κύριος τον προτρέπει να τηρήσει όλα αυτά που λέει ο νόμος του Θεού. Εκείνος απαντά ότι όλα αυτά τα τηρώ από μικρό παιδί. Του λέει ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει, αδελφοί μου, τα κρύφια της ψυχής μας. Γιατί μπροστά στα μάτια, μπροστά στο νου του Κυρίου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κρύψει τίποτα. Και επειδή ο Κύριος έβλεπε πού πονά εκείνος που τον πλησίασε και ποιο είναι το αδύναμο σημείο του, λέει, ωραία, τα τηρείς όλα αυτά, ένα ακόμα σου μένει. Πούλησε, του λέει, τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς και η πόρτα του παραδείσου είναι ανοιχτή για σένα. Και απήρθη, λέει, λυπούμενος. Έφυγε λυπημένος, γιατί ήταν άνθρωπος προσκολλημένος στην ύλη. Ήταν άνθρωπος ο οποίος εξωτερικά τηρούσε τον νόμο του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είχε αγάπη στον συνάνθρωπό του. Δεν συμφωνούσε με άλλο άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Και προχωράμε στο άλλο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά, είναι η θεραπεία των 10 λεπρών. Ο Κύριος θεραπεύει 10 λεπρούς, αλλά από τους 10 ένας μόνο γυρίζει να τον πει ευχαριστώ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Κύριο. Συγχρόνως όμως, οι άλλοι 9 εκφράζουν την αχαριστία και την αγνωμοσύνη προς τον Κύριο. Κι αν ερωτώντο και εκείνοι αδελφοί μου, θα έλεγαν πως είναι σωστοί και καλοί άνθρωποι. Και μάλιστα θα χρησιμοποιούσαν και τη θεραπεία από τον Κύριο ως απόδειξη της καλής πνευματικής κατάστασης, καταστάσεως την οποία βρίσκονται. Θα έλεγαν δηλαδή, μα εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Εμένα με έκανε καλά ο Θεός. Εγώ είδα θαύμα. Γιατί μου έκανε το θαύμα? Γιατί όντως είμαι ένας καλός χριστιανός, μια καλή χριστιανή, όπως τα λέγαμε σήμερα. Η πορεία όμως, αδελφοί μου, τη ζωή και η δυσαρέσκεια, αν θέλετε, του Κυρίου εκείνη τη στιγμή, όταν ρωτάει τον άνθρωπο αυτό τον ευγνώμονα, ο οποίος πήγε να τον ευχαριστήσει και του λέει, η άλλη εννέα πού είναι, δεν θεραπεύτηκαν? Ενώ ήξερε ότι έχουν θεραπευτεί, εξέφρασε αυτό το παράπονο για να δείξει την αχαριστία εκείνων των ανθρώπων. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, πως αν ανατρέψουμε στα ευαγγελικά αναγνώσματα, θα βρούμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι είναι καλή χριστιανή, αλλά στην πραγματικότητα όμως μπορεί να μην ισχύει αυτό. Και θα σας θυμίσω εδώ μια άλλη παραβολή του Κυρίου μας. Θα σας θυμίσω την παραβολή του σπορέως. Ο Κύριος λέει πως ένας αγρότης βγήκε να σπείρει τον αγρότη, το χωράφι του. Έριξε το σπόρο και θα μας πει πιο κάτω ο Κύριος ότι είναι ο λόγος του Θεού. Ο σπόρος λέει έριξε σε διάφορα μέρη του χωραφιού και χωρίζει αυτά τα μέρη σε 4 και από τα 4 μέρη μας λέει ότι ένα καρποφόρησε.
τα άλλα τρία δεν απέδωσαν καρπούς. Τι θέλει να πει αυτό, αδελφοί μου? Θέλει να μας ταρακουνήσει. Θέλει να μας χτυπήσει μια καμπάνα, όχι απλά ένα καμπανάκι, μια δυνατή καμπάνα να μας αφυπνήσει. Γιατί τι μας λέει? Από αυτούς που πάνε στην Εκκλησία και ακούνε το Λόγο του Θεού, τα τρία τέταρτα στην πραγματικότητα δεν είχαν αυτιά. Το ένα τέταρτο είναι αυτό που ανοίγει τα αυτιά τα πνευματικά, βάζει μέσα το Λόγο του Θεού και τον κάνει πράξη. Βλέπετε, αδελφοί μου, ποια είναι η πραγματικότητα και πόσο επικίνδυνο είναι ο άνθρωπος να έχει την ψευδέστηση πως είναι καλός και σωστός και τίμιος και πως ο Θεός, αν θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και υποχρεωμένος απέναντί του. Γιατί? Γιατί σου πιστέψαμε, γιατί σου κάνω μία προσευχή, μία ελεημοσύνη. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί μου, άνθρωποι, εμβαθύνουμε λίγο στα νοήματα της Εκκλησίας μας, θα διαπιστώσουμε πως δεν είναι υποχρεώσεις δικές μας έναντι Θεού, αλλά είναι έκφραση αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Ο άνθρωπος προσεύχεται γιατί αισθάνεται αυτή την ανάγκη της επικοινωνίας. Μέσα από την προσευχή μιλάει με τον Θεό. Δεν υπάρχει προσευχή, αδελφοί μου, μόνο για να ζητάμε. Προσέξτε το. Σκεφτείτε πολλές φορές τους εαυτούς μας. Το μόνο που κάνουμε στην προσευχή μας είναι να υποβάλλουμε αιτήματα. Χριστέ μου, Παναγία μου, Άγιε μου, κάνουμε τούτο ή το άλλο. Η προσευχή μας όμως, αδελφοί μου, θα πρέπει να έχει και έναν ευχαριστηριακό χαρακτήρα. Να ευχαριστούμε τον Θεό, να δοξολογούμε τον Θεό για τα δώρα που μας έχει κάνει. Αυτά που γνωρίζουμε και εκείνα που δεν γνωρίζουμε, όπως λέμε σε μία ευχή που πριν λίγο διαβάσαμε. Να ευχαριστούμε τον Θεό για τις πλούσιες ευεργεσίες τις οποίες μας προσφέρει. Να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχουμε και είμαστε ζωντανοί, γιατί πολύ απλά θα μπορούσε να μην συμβαίνει και αυτό. Άρα λοιπόν, αδελφοί, το να προσευχόμαστε δεν είναι κάποια υλοποίηση μιας υποχρεώσεως που έχει ο άνθρωπος έναντι Θεού. Είναι η ανάγκη του Θεού να επικοινωνήσει με αυτόν που πραγματικά αγαπά. Το να ελεούμε, το να βοηθούμε τον συνάνθρωπό μας, δεν είναι και αυτό μία υποχρέωση, αδελφοί μου. Μία υποχρέωση που δείχνει μια αίσθηση ανωτερότητας από την πλευρά του ενός και κατωτερότητας από την πλευρά του άλλου. Και δημιουργεί πάλι την ψευδέστηση, αν θέλετε, και καλλιεργεί τον εγωισμό των ανθρώπων. Άρα λοιπόν και η ελεημοσύνη τι είναι? Είναι μία έκφραση αγάπης στον συνάνθρωπο. Και μίλησε πολύ ωραία ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Προφύριος για την λεγόμενη πνευματική ελεημοσύνη. Γιατί για μας η ελεημοσύνη είναι αυτό που θα δώσουμε το χέρι μας. Αλλά εκεί ήρθαν να μας πούνε ότι υπάρχει μια άλλη ελεημοσύνη πιο μεγάλης αξίας. Είναι η κατάθεση της ψυχής του ανθρώπου. Thank you.
στιγμής.